Ώρα μηδέν για τους δασικούς χάρτες και τις πρασινισμένες ιδιόκτητες περιουσίες που αν μέχρι το τέλος του μήνα δεν έχουν δηλωθεί ως τέτοιες με την υποβολή ένστασης, μοιραία περνούν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και μετά για να διεκδικηθούν χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η βόμβα είναι έτοιμη να σκάσει στα χέρια χιλιάδων ιδιοκτητών που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο δασικός χάρτης, ως Νούριος Ήπος, ως νέος Οθωμανός, έρχεται στην ουσία για να αρπάξει, να υφαρπάξει την ιδιωτική περιουσία, τη δημοτική περιουσία και τη μοναστηριακή περιουσία. Απόψη δική μου είναι ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια παράταση ακόμα. Η άποψη του Υπουργείου είναι αντίθετη. Το Υπουργείο έχει την άποψη ότι ο δασικός χάρτης πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει και να κυρωθεί ο χάρτης, διότι υπάρχει δέσμευση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στους ορεινούς όγκους, όπου μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας και που με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου απειλούνται να χάσουν τις ιδιοκτησίες που είχαν διαλόγου από τους προγόνους τους. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει, καθώς όπως εξηγούν οι ιδιοκτήτες, είχαν δέσμευση από τον αρμόδιο υπουργό ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε σπιθαμή γης. Με την αξίωση του δημοσίου στην Κρήτη, που επαναλαμβάνω δεν έχει καμία αξίωση στην Κρήτη το δημόσιο λόγο του ιδιαίτερου χαρακτήρα του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού που έχει Κρήτη, αυτή τη στιγμή χάνονται. Έχει τεράστια ηθική ευθύνη ο Υπουργός. Για μένα πρέπει να παραιτηθούν αύριο το πρωί όλοι οι αιρετοί άρχοντες, εάν δεν δώσουν αναβολή. Ο δασικός χάρτης είναι το βασικό εργαλείο υποδομής μιας χώρας, θα σας έλεγα. Ο δασικός χάρτης μαζί με το κτηματολόγιο είναι τα δύο κύρια στοιχεία του χωροταξικού σχεδιασμού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου 715,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις και 208,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα χορτολιβαδικές και βραχώδεις, αν και από τη δασική υπηρεσία εκτιμούνταν πως οι ενστάσεις θα έφταναν τις 10.000, μέχρι αυτή την ώρα, 7 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία, που το Υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει νέα, μόλις έχουν φτάσει τις 3.500, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον κίνδυνο που ελοχεύει. Με βάση το μέγεθος του νομού, περιμέναμε γύρω στις 10.000 ενστάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε οι μισές ενστάσεις κατατεθειμένες. Πρέπει όλοι οι πολίτες να δουν το χάρτη, ούτως ώστε σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους. Ένας κυρωμένος δασικός χάρτης αλλάζει μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εάν δεν μπορούν να το λύσουν διαχρονικά οι πολιτικοί μας, εμείς θα τους καλούμε αύριο το πρωί όλους να παρατηθούν. Ο κόσμος είναι οργισμένος, αγανακτισμένος. Εμείς έχουμε δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μεγάλες επιπτώσεις και στην υγεία μας. Ο κόσμος, να ξέρετε, αυτά τα ειρηνικά, τα φιλικά, τα με το λόγο, αυτά έχουν τελειώσει. Ξέρετε, ο κόσμος θα πάει σε άλλες αντιδράσεις, το ξέρουν. Εδώ υπάρχει το ΑΡΚΑΔ, το ολοκαύτωμα του ΑΡΚΑΔ, το έχουν ξεχάσει. Θέση για το θέμα έλαβε και ο Αντιπρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος επέριψε ευθύνη στην πολιτεία, καλώντας άμεσα το Υπουργείο να αναθεωρήσει. Ας πει επιτέλους το Υπουργείο, όπου το δημόσιο δεν έχει δικαιώματα, δεν ταλαιπωρεί κανένα. Και θα δείτε ότι και το κτηματολόγιο θα τελειώσει γρήγορα και στο δασολόγιο θα γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες διορθώσεις, γιατί υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος πλούτος που δεν έχει καταχωρηθεί, που θα έκανε πολύ καλύτερη, αν θέλετε, την εξέλιξη του έργου. Δεν είναι η ώρα των πεισμάτων, είναι η ώρα της ορθοφροσύνης και θεσμικά όλοι εμείς πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και με την πολιτεία που πρέπει να ολοκληρώσει αυτά τα δύο εργαλεία, αλλά και με τους πολίτες που πρέπει να έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση αλλά και μια θεσμική συμπεριφορά από πλευράς ελληνικής πολιτείας.